Με αφορμή πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου στην ειδική μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος ότι δήθεν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε προβλέψει κονδύλια για τον πολιτισμό στο ΕΣΠΑ 2007-2013, διευκρινίζονται τα εξής. Είναι απολύτως ανακριβές ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για τον πολιτισμό στο ΕΣΠΑ. Το αληθές είναι πως έχουν προβλεφθεί περισσότερα από 900 εκατομμύρια ευρώ ενταγμένα σε περιφερειακά και τομεακά προγράμματα. Τον Απρίλιο του 2008 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τροπολογία του τότε Υπουργού Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη, σύμφωνα με την οποία η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού απέκτησε καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και κατά συνέπεια την αρμοδιότητα στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακού προγραμματισμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων στον τομέα του πολιτισμού. Το καλοκαίρι του 2009, αμέσως μετά την οριστική λήξη του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, εκδόθηκαν προσκλήσεις για έργα πολιτισμού από περιφέρειες όπως εκείνες Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου και κατατέθηκαν αμέσως τεχνικά δελτία από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού όπου υπήρχαν ώριμες μελέτες. 4,5 περίπου μήνες μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, δεν έχει προκηρυχθεί ούτε ένα έργο πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα και δεν έχει απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ. Τελικά γεννιέται η απορία. Το ζητούμενο για τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού είναι να συγκεντρωθεί ο κουμπαράς των 900 εκατομμυρίων ευρώ στην Αθήνα προκειμένου το Υπουργείο του να προκηρύξει τους γεγονισμούς των έργων ή μήπως είναι προτιμότερο να κερδίσει χρόνο αφήνοντας τις περιφέρειες να συνεχίσουν να εκδίδουν τις σχετικές προσκλήσεις και τους γεγονισμούς και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να δώσει έμφαση στη διασφάλιση κεντρικών κατευθυντήριων γραμμών και στην τήρηση μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής για τον πολιτισμό. Άλλωστε, όπως τόνισε και ο ίδιος ο Υπουργός, κ. Παύλος Γερουλάνος, σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρόδο, θέλουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να βρίσκουμε τις προτεραιότητες, ώστε η ίδια περιοχή να εφαρμόζει το είδος της ανάπτυξης που εκείνη θέλει και όχι αυτή που επιβάλλει το κέντρο. Αν αυτό πραγματικά θέλει, τότε δεν έχει παρά να εμπιστευτεί την αποκέντρωση των κονδυλίων που έτσι κι αλλιώς προβλέπει από τη φύση του το ΕΣΠΑ.